Κλέρι και ο Άρης. Πάντα αγαπημένοι, πάντα αγκαλιασμένοι, στη ζωή και στο θάνατο. Ο σεισμός σας βρήκε πισόπλατα. Να μου φιλήσεις την Κλέρι και δώσε μου υπόσχεση ότι θα την προσέχεις. Πάντα ήσουν ένας gentleman. 15 και 17 χρονών έκαναν την ίδια διαδρομή κάθε μέρα φεύγοντας από το σχολείο, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Χτύπησε ο εγκέλαδος. Ο Άρης αγκάλιασε την Κλέρι για να την προστατεύσει. Ένα παλιό κτίριο κατέρευσε πάνω τους. Έφυγαν αγκαλιασμένα, ήταν αγαπημένα. Δύο αγγελούδια που φύγανε μαζί. Οι γονείς τους έψαχναν μέσα στα χαλάσματα. Δύο σχολικές τσάντες έδειξαν στους διασώστες το σημείο που τα παιδιά είχαν χάσει τη ζωή τους. Όταν αρχίζανε και σκάβανε εκεί με τα χέρια τους, είδαν τις ψυχές. Μετά, όταν βρήκαμε τις τσάντες, καταλάβαμε ότι τα παιδιά είναι από εκεί πλακωμένα. Και τα ψάχνει η μητέρα τους. Ο πατέρας του Άρη, δημοσιογράφος, όλη μέρα κάλυπτε ειδησιογραφικά τον σεισμό, ώσπου έμαθε την τραγική είδηση. Ας είναι αφορμή ο θάνατος των δικών μας παιδιών να προστατέψει άλλους ανθρώπους. Να μην χάνονται έτσι οι άνθρωποι. Αποχαιρέτησε το παιδί του με μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Σήμερα ο Θεός θέλησε να σε πάρει κοντά του, να έχει έναν μικρό άγγελο δίπλα του για τα μετέπειτα χρόνια. Ο πατέρας του Νεαρού, συγκλονισμένος, έχει φτάσει εδώ στο σημείο της τραγωδίας. Ζήτησε από τους πυροσβέστες να πλησιάσει, να δει που άφησε την τελευταία του πνοή το παιδί. Η μητέρα της Κλέρι, συντετριμένη, στέλνει ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς. Να ζουν την κάθε στιγμή, να αγκαλιάζουν τα παιδιά τους και να τους λένε πως το αγαπούν. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Δεν γυρνάει πίσω ο χρόνος. Ολόκληρο το νησί έχει βυθιστεί στο πένθος. Αχ, Παναγία μου! Είναι πολύ πικρό ποτήρι. Δεν πίνετε αυτό το ποτήρι εύκολα. Δεν πίνετε. Θρηνούν για τα παιδιά που έφυγαν πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Στο νοσοκομείο Πέδων εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 14χρονο αγόρι που τραυματίστηκε χθες κατά τη διάρκεια του σεισμού. Το παιδί μπήκε αργά χθες το βράδυ στο χειρουργείο. Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο και στο μυρό. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι καλά στην υγεία του και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ορθοπαιδικό τμήμα. Η φανερά σου με προκύθατε και από τον γόνο μεσάζε.